Να δώσουμε τώρα αμέσως το λόγο στην πρώτη παρέμβαση από τα νησιά του Αιγαίου, στον Γιάννη Τζαφυρίου, που είναι αντιπρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Λέσβου. Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σταθώ στις αιτίες που γεννούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αφού ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές. Θα σταθώ στις δράσεις που αναπτύξαμε και σχεδιάζουμε στο νησί της Λέσβου σαν εργατικό κέντρο, μαζί με τα σωματεία μέλη του, με δεκάδες συλλόγους και φορείς του νησιού. Από το καλοκαίρι του 2015, που άρχισαν να φτάνουν εκατοντάδες χιλιάδες κατατρεγμένοι άνθρωποι από διάφορες χώρες, σταθήκαμε στο πλευρό τους, σταθήκαμε στο πλάι τους, τους αγκαλιάσαμε. Εξάλλου, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Η αλληλεγγύη μας δεν ήταν μία λέξη απλά γραμμένη σε μία ανακοίνωση. Η δική μας αλληλεγγύη ήταν και είναι έμπρακτη, η οποία έγινε και πράξη. Από την πρώτη στιγμή, αρχίσαμε να μαζεύουμε ρούχα, κουβέρτες, τρόφιμα και τα διανέμαμε στους ίδιους, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας ΜΚΟ ή άλλης αλληλέγγυας οργάνωσης. Από όλη την Ελλάδα ερχόταν κούτες με είδη πρώτης ανάγκης, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι τεράστια αλλά και συγκινητική. Έχουμε διοργανώσει δεκάδες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, δεκάδες συλλαλητήρια, απαιτώντας να κλείσει το κέντρο της Μόριας παλαιότερα και το Μαυροβούνι σήμερα και να πάνε οι άνθρωποι αυτοί στις χώρες που επιθυμούν. Αρχές του Οκτώβρη του 2021 πραγματοποιήσαμε πελεσβιακό συλλαλητήριο με πάνω από 40 εργατικά σωματεία, αγροτικούς συλλόγους, επαγγελματικούς και άλλους φορείς, ανάμεσά τους και η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, να υπογράφουν το κείμενο του εργατικού κέντρου, απαιτώντας να μην δημιουργηθεί κανένα νέο κέντρο ούτε στη Βάστρια ούτε πουθενά, ούτε ανοιχτό ούτε κλειστό, να μην μετατραπούν τα νησιά μας σε φυλακές ψυχών, να κλείσει φυλακή του Καράτεπέ και των άλλων hot spot, αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες, να απεγκλωβιστούν άμεσα από τα νησιά και τη χώρα μας, να πάρουν χαρτιά για τις χώρες προορισμού τους και για όσους παίρνουν άσυλο, να υπάρξει μέρημνα και οργάνωση από το κράτος για την κοινωνική τους ένταξη, χωρίς την παρέμβαση ΜΚΟ. Να υπάρξει ουσιαστική και πλήρη στήριξη των νησιωτών, από σύνδεση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από το προσφυγικό μεταναστευτικό. Τα αιτήματα αυτά τα φωνάξαμε και στην κυρία Μπεάτα Γκμίντερ, επικεφαλή της Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μεταναστευτικό στις 22 του Σεπτέμβρη, που επισκέφτηκε το νησί μας και συνομίλησε με τους τοπικούς άρχοντες του τόπου μας κλεισμένοι μέσα σε 4 τείχους. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε και τις κοινές ανακοινώσεις και δράσεις που κάναμε με άλλα εργατικά κέντρα των νησιών, καθώς και στη διοργάνωση εργατικών φεστιβάλ με κεντρικό σύνθημα το προσφυγικό και μεταναστευτικό, όπου έγιναν πλούσιες συζητήσεις, ομιλίες και αφιερώματα. Και αυτοί οι κοινοί μας αγώνες μας έδωσαν δύναμη, αντιμετωπίζοντας σώμα με σώμα τις δυνάμεις των ΜΑΤ που έστειλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μας επιβάλλει με το έτσι θέλω τα κέντρα φυλακές τον Φλεβάρι του 2020. Ένας αγώνας που στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού οι κάτοικοι της Λέσβου αλλά και της Χίου, με κοινό αίτημα για καμία φυλακή πάνω στα νησιά, δώσαμε έναν τριήμερο αγώνα, τρώγοντας ξύλο και δακρυγόνα, βρεχόμασταν με τόνους νερού από τις άβρες, αλλά και από βρισχές και προκλητικά λόγια από τους άνδρες των ΜΑΤ. Αμέσως μετά την άτακτη φυγή των ΜΑΤ, καλέσαμε τους φορείς του νησιού να συζητήσουμε την πορεία αλλά και το σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα, για να μην μας πιάσει η κυβέρνηση απροετοίμαστος. Η πανδημία δεν μας εμπόδισε στο να κοβιδιάζουμε με τους συλλόγους και τους φορείς για την κοινή μας αυτή δράση ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης. Έως και σήμερα συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τις ευθύνες για το προσφυγικό μεταναστευτικό που έχει και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα που υπηρετούν τυφλά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουμε και όσες ακραίες φωνές ακούγονται στο νησί, φωνές που απαντιούνται όποτε χρειαστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν τον Απρίλιο του 2018 πραγματοποιήθηκε μια δολοφονική επίθεση που έγινε από φασιστικές ακροδεξιές ομάδες κατά προσφύγων και μεταναστών, πετώντας τους πέτρες και ό,τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους. Με την αύριο κιόλας, οι ταξικές δυνάμεις του νησιού μας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια σε αυτές τις τραμπούκικες φασιστικές ομάδες που ενήργησαν την επίθεση και που καθόλου δεν ασχολούνται με τις αιτίες που γεννούν, θρέφουν και οξύνουν το προσφυγικό πρόβλημα. Αντίθετα, βαφτίζουν σε εχθρό τους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και ξεσπούν απάνω τους με το μίσος και τις εγκληματικές πρακτικές που θεργεύει η φασιστική ιδεολογία τους.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η κυβέρνηση από τη μία μιλά για μειώσεις των προσφυγικών ροών, για φύλαξη των συνόρων και από την άλλη ετοιμάζει τη νέα δομή στη Βάστρια. Κανένας τους δεν δίνει απάντηση στο ερώτημα που βάζουμε και εμείς, αλλά και ο λεσβιακός λαός. Αφού δεν υπάρχουν ροές και ο αριθμός όσων διαμένουν στο Μαυροβούνι έχει μειωθεί, γιατί θέλετε να φτιάξετε ντε και καλά τη νέα δομή? Η μόνη απάντηση που έδωσαν στο παραπάνω ερώτημα ήταν πριν λίγες μέρες, όταν διέρευσε πως όσοι πρόσφυγες και μετανάστες φτάνουν στην υπηρετική χώρα και όχι στα νησιά, θα πρέπει να έρχονται στα νέα ΚΙΤ για να κάνουν αίτηση ασύλου. Μετά την κατακραυγή, το Υπουργείο τα μάζεψε όπως, αλλά στην πραγματικότητα απλά αποκάλυψε αυτό που προβλέπει ο ίδιος ο νόμος για τη δημιουργία κλειστών δομών στα νησιά. Μπορεί να θέλουν να καθησυχάσουν τους κατοίκους των νησιών μας και πως οι νέες δομές φυλακές τάχα θα λύσουν το πρόβλημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά όμως πως οι νέες δομές φυλακές θα είναι μόνιμες, όπως μόνιμος θα είναι και ο εγκλωβισμός των μεταναστών και των προσφύγων. Όσο υπάρχει σε ισχύ η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τόσο οι προσφυγικές ροές θα συνεχίζονται και οι άνθρωποι θα πνίγονται στη θάλασσα του Αιγαίου ζητώντας μια καλύτερη ζωή. Η κυβέρνηση, με τη συγκατάθεση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μυτιλήνης, μπορεί να σχεδιάζει τη νέα δομή, αλλά εμείς, οι κάτοικοι της Λέσβου, έχουμε άλλα σχέδια για το νησί μας. Η απέτηση των μεταναστών και των προσφύγων να πάνε στις χώρες που επιθυμούν μας βρίσκουν αλληλέγγυους και αυτό διεκδικούμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες δεν θέλουν να είναι εγκλωβισμένοι. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης θέλουν να πάνε, αλλά η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, οι συμφωνίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι αυτές που τους εγκλωβίζουν στα νησιά και στη χώρα μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η πολιτική που δεν σέβεται τον εργαζόμενο λαό και στρέφεται εναντίον του, δεν περιμένουμε να σεβαστεί κανέναν λαό. Η δεκάωρη δουλειά, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, οι απολύσεις, η καθήλωση των μισθών και των συντάξεων, το κύμα της ακρίβειας, οι ελλείψεις στις υποδομές της υγείας, οι πληστηριασμοί και άλλα, δεν αναγνωρίζουν ούτε εθνικότητα, ούτε χρώμα και θρησκείες. Και ο αγώνας μας πρέπει να είναι ενωμένος απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Οργανωνόμαστε σε σωματεία μας και στους συλλόγους μας και παλεύουμε για τις δικές μας ανάγκες για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον Γιάννη Ζαφυρίου, αντιπρόεδρο του Παλαισβιακού Εργατου Υπαλληλικού Κέντρου. Και δίνουμε τώρα το λόγο στον Νίκο Χούλη, εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Ερετών και Κατοίκων Χίου. Αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Ερετών και Κατοίκων της Χίου, ευχαριστούμε για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση του ΚΚΕ για το προσφυγικό μεταναστευτικό, ένα πρόβλημα που ταλανίζει και ταλαιπωρεί τα νησιά μας τα τελευταία χρόνια και μαζί τους ταλαιπωρούνται και άνθρωποι, θύματα των επεμβάσεων και των γεωπολιτικών παιχνιδιών των ισχυρών της γης. Προφανώς έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες δηλώσεις και παλινοδίες του Υπουργού κ. Μηταράκη σχετικά με το πού θα γίνονται οι αιτήσεις ασύλου στα νησιά μας, έλεγε η πρώτη εγκύκλιο στη βάση ψηφισμένου νόμου, μετά την πήραν πίσω, συμπληρώνοντας ότι αφορά μόνο τους εισερχόμενους στα νησιά. Για τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα που δημιουργήθηκε πάνω στα βουνά της Χίου, μετά την εισβολή των κυβερνητικών μάτων στο νησί, αυτά δεν προκαλούν έκπληξη. Όχι γιατί έχουμε συνηθίσει στη διγλωσία του Υπουργού και της κυβέρνησης, ούτε γιατί έχουμε αποδεχτεί τη μοίρα μας, το νησί και τα νησιά μας, να είναι χώροι εγκλωβισμένων ανθρώπων. Απλά, για μας είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία των κέντρων φυλακών στα νησιά μας, κέντρων διαλογής, προκεχωρημένα φυλάκια για τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντά τους. Αυτό δυστυχώς δεν ξεκίνησε χτες. Η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με τη σύμφωνη γνώμη των ελληνικών κυβερνήσεων στοχεύει στον εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών στη χώρα υποδοχής Ελλάδα και συγκεκριμένα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μετατρέποντάς τα σε φυλακές. Η αύξηση των προσφυγικών ροών και η φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών σε άθλιες συνθήκες, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης που έχουν δημιουργηθεί, αποτελούν κατάφορη προσβολή στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο και στίγμα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και για όλους όσους ανέχονται αυτή την τροπή. Οδηγεί στα άγρα τις αντοχές της επιβίωσης των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα που βιώνουν χρόνια τώρα αυτή την κατάσταση. Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση επιμένει αιμονικά στη δημιουργία νέων κλειστών υπερδομών φυλακών στα νησιά και στην πολιτική του διπλού εγκλωβισμού. Μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια για αυτά τα κέντρα με ταχύτατες διαδικασίες,
Την ώρα που ζωτικά έργα για την υγεία, την παιδεία, την πολιτική προστασία μένουν πίσω και ακούμε τα γνωστά ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Εμείς δεν θα χάσουμε την ανθρωπιά μας, ούτε θα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας κατά περίπτωση. Δεν θα ανεχτούμε όμως άλλο αυτή την κατάσταση στα νησιά μας, που πυροδοτείται και αναζωπυρώνεται από τα συγκρούμενα συμφέροντα στη Μέση Ανατολή και αλλού των κυρίαρχων μεγάλων δυνάμεων, γεγονός που εκμεταλλεύεται η τουρκική κυβέρνηση για να εργαλειοποιεί το πρόβλημα σε βάρος Ελλάδας και των νησιών της. Αναρωτιόμαστε, αν αναλογίζονται ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή άμυνας, το θόλος, ξέρετε, βρίσκεται απέναντι από την Εγνούσα, με τις τουρκικές υπερπτήσεις, με ό,τι αυτό σημαίνει σε μια κρίση να έχει κάνει με άμαχο πληθυσμό που θα ξαναζήσει μαζί με εμάς, τον όλεθρο του πολέμου. Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ένα ακόμα σύμφωνο εγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά μας και στη χώρα μας, που λειτουργεί προσθετικά στις επέσχυντες συμφωνίες του Δουβλίνου και της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας, ελληνικών κυβερνήσεων. Το πλάσμα δικαίου, όπως αναφέρεται στα επίσημα κείμενα για την προδιαλογή των ετούντων άσυλο, θεωρεί τα ΚΙΤ ως μη εθνικό χώρο. Δηλαδή, γκριζάρει επισήμως τη Λέσβο, τη Χίο, τα νησιά μας και τον Εύρο. Η υλοποίηση του σχεδίου για κλειστά ή ελεγχόμενα κέντρα δείχνει το σχεδιασμό διαμοιρασμού του ασύλου και των απελάσεων στα νησιά μας και στη χώρα μας, που ερμηνευόμενα σημαίνει ότι το μέλλον του νησιού θα είναι φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς δεσμοφύλακες. Η θεωρίες του Υπουργού και της κυβέρνησης ότι τα κέντρα θα είναι άδεια ή ότι όποιος δεν θέλει τις δομές, θέλει τις ροές, καταρρύπτονται από τα ίδια τα λόγια τους ότι τα κέντρα είναι δυναμικότητας χιλιάδων ατόμων, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για όλα. Δυστυχώς ξέρουν τι θα γίνει, γιατί όταν οι επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, συνεχίζονται, αυτή είναι θριαλίδα που ενεργοποιούν τα προσφυγικά κύματα και για μας επιφυλάσσουν την τύχη να είμαστε ο κυματοθράφιστης αυτών των κυμάτων, που εμείς οι χιώτες και οι νησιώτες δεν έχουμε ονειρευτεί ένα τέτοιο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα συσπηρώνει στους κόλπους της τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του νησιού, την πλειοψηφία των δημοτικών παρατάξεων, συλλειτουργούν και συμπαρατάσσονται μαζί της το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ, το Εργατικό Κέντρο Χίου, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο ΣΕΣΝΟΚ, η ΕΛΜΕ Χίου, ο Σύλλογος Δασκάλων, ο Εμπορικός Σύλλογος, Συμβούλια της Σικιάδας, Λαγκάδας, Βροντάδου, Καρδαμίλων, Βολισσού κλπ. Η συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου πλην της Δημοτικής Αρχής έχουν καταδικάσει αυτή την κυβερνητική πολιτική, το ίδιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και σε αυτό το δρόμο καλούμε σε βοήθεια και το κόμμα σας, όπως έχουμε καλέσει και τα άλλα κόμματα, τώρα που έρχεται και πάλι η ώρα του καθοριστικού αγώνα. Να αγωνιστούμε, να αποσυμφορηθούν περαιτέρω ουσιαστικά και μόνιμα η Χίος και τα υπόλοιπα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Να μην δημιουργηθεί καμιά δομή νέα με οποιαδήποτε μορφή, οπουδήποτε στοιχείο και στα άλλα νησιά. Ούτε στο Θόλος, ούτε πουθενά. Να κλείσει τώρα η ΒΙΑΛ και τα hot spots στα νησιά. Να απεγκλωβιστούν με ευθύνη της κυβέρνησης άμεσα όσοι πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στα νησιά μας. Να υπάρχει ακριβώς η ίδια αντιμετώπιση όπως σε κάθε άλλο μέρος της Ελλάδας ή της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη να είναι απλά ένα κοινό γράμμα. Να καταργηθεί η οποιαδήποτε ερμηνεία περί υποχρεωτικού γεωγραφικού περιορισμού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και να μην υπάρξει πρόβλεψη για κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Να γίνεται μόνο καταγραφή και ταυτοποίηση στα νησιά. Η ελληνική κυβέρνηση να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ να οργανώσουν διαδικασίες υποβολής ασύλου μέσα στην Τουρκία, σε προξενία ή ειδικά γραφεία ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και στα σύνορα με την Ελλάδα και τη Συρία ή όμορες χώρες, και απευθείας μετακίνηση των δικαιούμενων άσυλο στις χώρες προορισμού τους, ώστε να σταματήσει το επικίνδυνο και πολλές φορές θανατηφόρο πέρασμα προς τα νησιά του Αιγαίου. Η απόδοση ασύλου για όσους περνούν στην ελληνική επικράτεια να γίνεται στην ενδοχώρα και στις χώρες προορισμού και σε αυτή τη βάση των απαιτήσεων προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ να κατευθυνθεί και να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εγγράφων με ενίσχυση των αντίστοιχων υπηρεσιών. Αποσύνδεση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση και για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Τοχούλη. Και δίνουμε τώρα αμέσως το λόγο στον Μάριο Βαλωμένο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου και πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων της ΣΑΜ.
Καλησπέρα από τη Σάμο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση σε αυτή τη σύσκεψη, τη συνάντηση. Στο νησί μας λειτουργεί το νέο κιτ στην περιοχή Ζερβού. Ένα κιτ που η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επενούν και καμαρώνουν, όπως φάνηκε και από την απάντηση του Μητσοτάκη στην Ολλανδή δημοσιογράφο στο γνωστό πια σε όλους μας επεισόδιο. Ταυτόχρονα προσπαθούν να στήσουν κυβέρνηση και δημοτική αρχή μια φιέστα και να δώσουν παράταση στη λογική. Ο χώρος που λειτουργούσε πριν το κιτ της ντροπής στο βαθύ, που η πολιτική τους το είχε μετατρέψει σε φαβέλα για χιλιάδες κατατρεγμένους, ότι τάχα πλέον αποδίδεται πίσω στο λαό της Σάμου. Τι δεν μας λένε όμως, και γιατί το εργατικό κέντρο και το μέλλον αντί στις πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν μας λένε ότι έχουν φτιάξει ένα κέντρο φυλακή για κατατρεγμένους, κυνηγημένους ανθρώπους, που είτε τους κυνηγούν ο πόλεμος και οι βόμβες, είτε τους κυνηγάει η φτώχεια και η ανέχεια. Η ουσία δεν αλλάζει όμως και πάλι βασανισμένη είναι. Σε αυτό το κέντρο φυλακή αντιδράσαμε και αντιδρούμε, γιατί δεν μπορεί η ανάγκη των ανθρώπων που ζητούν άσυλο και βοήθεια να μπαίνουν στη ζυγαριά των συμφερόντων του κεφαλαίου, είτε αυτό αφορά την αναζήτηση φτηνών εργατών, είτε αφορά επικίνδυνα γεωπολιτικά παιχνίδια. Ήδη ο κόσμος που είναι μέσα στο κιτ, πρόσφυγες και μετανάστες, κάνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας και έχουν δίκιο να κάνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας. Προβλήματα υπάρχουν και με τους εργαζόμενους στο κιτ, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπει το εργατικό κέντρο. Στους σχεδιασμούς αυτούς, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, αντιδρούμε, όπως σας είπα και πολλές φορές, μαζί με το λαϊκό κίνημα. Με σωματεία, με φορείς, με την Επιτροπή Ειρήνης Σάμου, με τους συλλόγους γυναικών του νησιού. Αντιδράσαμε απέναντι στα ρατσιστικά παραλυρήματα ορισμένων που στοχοποιούσαν παιδάκια και δεν ήθελαν να έρχονται στο σχολείο τα προσφυγόπουλα. Τότε οι δυνάμεις του εργατικού κέντρου πήγαν μπροστά. Υπερασπιστήκαμε τα παιδιά, το δικαίωμά τους στη μόρφωση και στη ζωή. Σταθήκαμε απέναντι σε κάποιους δήθεν πατριώτες που δεν ήθελαν να μολυνθούν. Αντιδράσαμε στο χάλι του ΚΙΤ, στον εγκλωβισμό των ανθρώπων εξαιτίας των Συμφωνιών Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, των Συμφωνιών του Δουβλίνου. Με κινητοποιήσεις και με απεργίες στο νησί, τοποθετηθήκαμε απέναντι στις πολιτικές αυτές, αλλά και απέναντι στο ρατσιστικό δηλητήριο ορισμένων δυνάμεων. Κινητοποιηθήκαμε απέναντι στο νέο ΚΙΤ και με περιφρούρηση του χώρου, ώστε να σταματήσουμε τα σχέδιά τους, καθώς και με άλλες πρωτοβουλίες που οργανώσαμε, παραδείγματος χάρη τη διαμαρτυρία στα πρόσφατα εγκαίνια του ΚΙΤ. Και είναι γεγονός ότι άλλη δύναμη που με συνέπεια και συνέχεια να δράει για αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει. Και πέρα από τα κόμματα του κεφαλαίου που στηρίζουν τις συμφωνίες, οπότε τα πούν, ακόμα και οι διάφοροι αναρχικοί και αλληλέγγυοι έχουν χαθεί. Παραδείγματος χάρη στην διαμαρτυρία για τα εγκαίνια του ΚΙΤ δεν εμφανίστηκαν καν. Έχουμε να κάνουμε πολλά. Και μας απασχολεί ως εργατικό κέντρο το πώς θα απλώσουμε το χέρι σε κόσμο βασανισμένο, στα ταξικά μας αδέρφια, που η ζωή τους έφερε στα χέρια μας, κρυά από την πατρίδα τους. Μας απασχολεί το πώς το ζήτημα θα παραμείνει στην επικαιρότητα, να μην συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι και ο λαός με την ύπαρξη ενός κέντρου που στην πραγματικότητα είναι φυλακή, που επειδή δεν φαίνεται από την πόλη, υποκρινόμαστε ότι δεν υπάρχει. Μας απασχολεί η αντιμετώπιση προβλημάτων που υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, σε πρόσφατες νεροποντές, μέρος του ΚΙΤ πλημμύρισε. Ανάμεσα σε άλλα και οι κίσκοι που μένουν οι πρόσφυγες. Καταγγέλουμε τις επαναπροωθήσεις, pushbacks, που γίνονται και αυτό είναι γεγονός ότι γίνονται. Δηλαδή, ακούμε διάφορα, αλλά οι επαναπροωθήσεις γίνονται. Επομένως, για να κλείσω, όσοι έχετε έρθει στη Σάμο, αλλά και εμείς που ζούμε στο νησί, δεν τα βρίσκουμε όλα καλά και ρόδινα. Καλά θα είναι με την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα πετά στα σκουπίδια τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη Συμφωνία του Δουβλίνου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε τώρα το λόγο στη Βασιλεία Γιαννούση, είναι γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στις Προσφυγικές Δομές της Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να μεταφέρω σύντομα μία πείρα από τη δράση των εργαζομένων στο προσφυγικό στην Κεντρική Μακεδονία. Όπως είναι γνωστό, στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν αυτή τη στιγμή 8 κέντρα φιλοξενίας με χιλιάδες αιτούντες άσυλο, δεκάδες διαμερίσματα σε όλη την έκταση της πόλης, ξενοδοχεία, δομές φιλοξενίας. Ήδη από την έναρξη αυτού του προσφυγικού κύματος στην Ελλάδα, η περιοχή μας φιλοξένησε χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που έφταναν στη χώρα μας αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να συγκεντρώνεται και ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην περιοχή μας, όπου δεν είχε μέχρι τώρα μια μορφή οργάνωσης που να εξειδικεύει στα ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και να διεκδικεί εργαζόμενους οργανωμένα
και για επιμέρους ζητήματα της καθημερινότητάς τους. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στις προσφυγικές δομές βιώνουν μια σειρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η εργασιακή ανασφάλεια, την οποία επιφέρει και κυρίως η γενίκευση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που επικρατεί, επικρατεί η υποστελέχωση των δομών, επικρατεί το διαδοχικό κλείσιμο προγραμμάτων. Ιδιαίτερα οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν καταστεί πλέον νόμος, μπορούμε να πούμε, με τεράστιους διεθνείς οργανισμούς να απασχολούν προσωπικό ως επιτοπλίστων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις ακόμα και ενός μήνα ή και με ακόμα λιγότερο. Έτσι, οι εργαζόμενοι πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, αν δηλαδή σε ένα μήνα θα έχουμε ή όχι δουλειά. Ακόμα όμως και σε περιπτώσεις οργανισμών που απασχολούσαν ακόμα κάποιους συναδέλφους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αυτό φαίνεται να ανατρέπεται μετά και την ψήφιση αντεργατικών νόμων, που ουσιαστικά δίνουν όλες εκείνες τις νομικές δικλείδες, ώστε να εγκλωβίζουν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους. Έτσι, έχουμε περιπτώσεις στις οποίες ακόμα και συνάδελφοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου να απολύονται για να επαναπροσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή και καθόλου. Επιπλέον, μεγάλο πρόβλημα καθίσταται και με την υποστελέχωση των δομών, που αφήνει έκθετους πρόσφυγες και εργαζομένους, κυρίως σε κέντρα φιλοξενίας, όπου μάλιστα διαβιούν και πολλές οικογένειες με παιδιά, αλλά ακόμα και σε δομές ασυνόδευτων ανηλίκων. Τώρα, ταυτόχρονα, ερχόμαστε αντιμέτωποι και με τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, τον συνεχιζόμενο εγκλωβισμό τους στη χώρα μας, με την έλλειψη στοιχειωδών μέσων για την επιβίωσή τους. Όλο το προηγούμενο διάστημα, οι εργαζόμενοι στις προσφυγικές δομές βιώσαμε τις συνέπειες του στιβάγματος μεταναστών και προσφύγων σε κέντρα που δεν ήταν σε θέση να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Είδαμε φράχτες τύχη να υψώνονται γύρω από κέντρα φιλοξενίας, μάλιστα μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Αντικρίσαμε κέντρα να μετατρέπονται σε φυλακές. Ήρθαμε αντιμέτωποι με τα μεγάλα κενά και τις σοβαρές καθυστερήσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων, καθώς και η πανδημία δημιούργησε ένα ακόμα πιο δυσίωνο καθεστώς για την ολοκληρωμένη ένταξη των παιδιών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και ιδιαίτερα και μπροστά στην πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας, εργαζόμενοι και διαβιούντες στα κέντρα, βρεθήκαμε εκτεθειμένοι, χωρίς ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς μας. Οι διαδικαστήρες του εμβολιασμού των προσφύγων συνάντησαν και έχουν συναντήσει σοβαρή καθυστέρηση. Τώρα όλα τα παραπάνω επηρεάζουν άμεσα και τη δική μας καθημερινότητα και ταυτόχρονα όμως οδηγούν όλο και περισσότερους εργαζομένους στη συνειδητοποίηση ότι τα προβλήματα μεταναστών έχουν κοινή ρίζα και κοινούς υπετίους με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι και άρα κοινή πρέπει να είναι και οι πάλι μας. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όπου ο προβληματισμός και η ανησυχία όλο και περισσότερων εργαζομένων στον χώρο του προσφυγικού μεγάλωνε, υπήρξαν αντιδράσεις εργαζομένων, λιγότερο ή περισσότερο οργανωμένων σε επιμέρους κλάδους. Όπως για παράδειγμα, απέναντι στην ομοιρία της ανεργίας αντέδρασαν οι εργαζόμενοι στους ΟΑΕΔ που εργάζονται στα ΚΑΜΠ. Ή απέναντι στο πρόβλημα της σοβαρής καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευμένων αντέδρασαν οι εργαζόμενοι στην Άρσης που ήταν απλήρωτη. Σε άλλες ΜΚΟ επίσης, όπου τους έκοβαν τη μεταφορά, στον ΕΟΔΗ, στην Υπηρεσία Ασύλου, οι συμβαχητούχοι του Υπουργείου και άλλοι. Όλα αυτά οδήγησαν στην ανάγκη ύπαρξη ενός κλαδικού σωματείου στον χώρο, που να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους στο πεδίο του προσφυγικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή εργασιακής σχέσης, ώστε ενιαία να οργανώνεται η δράση και η διεκδίκησή μας. Έτσι λοιπόν, παρά και τα εμπόδια που βρέθηκαν μπροστά μας με τα αλλεπάλληλα του lockdown και τους περιορισμούς που τα συνόδευαν, πραγματοποιήσαμε ένα πλατή άνοιγμα στους εργαζομένους στις προσφυγικές δομές της περιοχής, συζητήσαμε την ανάγκη οργάνωσης και κοινής δράσης όλων των εργαζομένων στο προσφυγικό και βρήκαμε σημαντική ανταπόκριση. Με τον τρόπο αυτό, κατορθώσαμε να προχωρήσουμε το προηγούμενο διάστημα στη δημιουργία του Σωματείου Εργαζομένων στις Προσφυγικές Δομές Κεντρικής Μακεδονίας, κάτι το οποίο μας κάνει να νιώθουμε και ιδιαίτερη περηφάνεια και για όλους εκείνους συναδέλφους που αψήφισαν την τρομοκρατία και προχώρησαν στο Σωματείο, και όλους εκείνους που στηρίζουν και ενισχύουν τη δράση του. Πρόσφατα, μάλιστα, διενεργήθηκαν και οι εκλογές του Σωματείου μας, από τις οποίες βγήκε πολύ πιο δυνατό και ενισχυμένο το Σωματείο. Επιδίωξή μας ήταν να έρθουμε σε επαφή και με τα επιχειρησιακά σωματεία που υπάρχουν στον κλάδο και όχι να τα αντικαταστήσουμε, αλλά όλοι μαζί από κοινού πιο ενισχυμένα να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική. Η δουλειά αυτή προφανώς είναι συνεχής και χρειάζεται να εξηγούμε στους συναδέλφους το λόγο και το ρόλο ύπαρξης του κρατικού σωματείου, του κλαδικού σωματείου, αλλά και να βοηθάμε στην ενίσχυση του επιχειρησιακού. Το πρώτο βήμα λοιπόν για μας έγινε, όμως η δουλειά τώρα αρχίζει. Χρειάζεται από εδώ και πέρα να κάνουμε ένα ακόμα πιο πλατή άνοιγμα στους χώρους, να μάθουν όλοι οι συνάδελφοι για την ύπαρξη του σωματείου, να γίνουν μέλη του, να βλέπουν το σωματείο πραγματικά ως αποκούμπι τους στα καθημερινά προβλήματά τους. Έχουμε ήδη αρκετές σκέψεις και δράσεις, κάποιες εκ των οποίων έχουμε και ήδη συζητήσει και αποφασίσει. Να αναφέρω μόνο χαρακτηριστικά ότι πριν λίγες μέρες, μπροστά στο τραγικό πολύ νεκρο δυστύχημα με μετανάστες στον Ίασμο, μετά από την καταδίωξη της αστυνομίας, το σωματείο πραγματοποίησε παρέμβαση και απίφθινε κάλεσμα και σε άλλα σωματεία της πόλης, ώστε να στηρίξουν, να υποστηρίξουν τα αιτήματά μας. Ακόμα συμμετείχαμε και στο χθεσινό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη μαζί με δεκάδες ακόμα εργατικά σωματεία για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας υγείας των εργαζομένων.
Και κλείνοντας, το βασικό συμπέρασμα από τη μέχρι τώρα δράση μας είναι πως ο αγώνας για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας είναι αγώνας που πρέπει να συνδέεται με την πάλη ενάντια στον εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών, ενάντια στην πολιτική αυτή, στην πολιτική που πνίγει ανθρώπους στο Αιγαίο, που σκοτώνει μετανάστριες στην Εύβοια, που είναι η αιτία για το θάνατο των μεταναστών στον Ίασμο, που χτίζει τείχη και αφήνει χιλιάδες ανθρώπους χωρίς φαγητό. Ίδια είναι η αιτία και για τη δική μας ομοιρία με τους αντεργατικούς νόμους που δεν έχουν τελειωμό, και σαν ίδια σε κοινή κατεύθυνση πρέπει να την αντιπαλέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Βασιλεία Τηγιανούση για την παρέμβασή της. Καλή δύναμη να ευχηθούμε και στη δουλειά του Σωματείου από εδώ και στο εξής. Και περνάμε αμέσως στην Αλεξάνδρα Τηλάμπρου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφύγων. Καλησπέρα και από μένα. Για την κατάσταση της Υπηρεσίας Ασύλου ήθελα να μιλήσω. Στην ουσία αντικατοπτρίζει και επιβεβαιώνει την αντιμεταναστευτική και αντιπροσφυγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων. Η υποστελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Έχει ως αποτέλεσμα να κρατούνται οι αιτούντες άσυλο σε ομοιρία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για ανθρώπους ξεριζωμένους από τον τόπο τους, που ζουν στην ανασφάλεια, εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, μια χώρα που για πολλούς δεν είναι καν ο τελικός προορισμός τους. Φυλακισμένοι ακόμα και για χρόνια σε διάφορες δομές και με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Είναι ενδεικτικό ότι στα 8 χρόνια λειτουργίας της, η Υπηρεσία Ασύλου έχει κυρίως υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που φτάνουν σε ποσοστό ακόμα και 70% των εργαζομένων. Έχουμε συναδέλφους με συμβάσεις από εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων, συμβασιούχους που ανανεώνονται διαρκώς ακόμα και από το 2014. Όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά, ασχολούμαστε με τις διαδικασίες ασύλου. Γεγονός που δείχνει κιόλας πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες για μόνιμο προσωπικό με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Η αλλεπάλληλη νόμη της σημερινής κυβέρνησης για το μεταναστευτικό προσφυγικό, 3 νομοθετήματα από το 2019, ενίσχυσαν το νομοθετικό πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά ενάντια στους πρόσφυγες και μετανάστες. Καταπατούν παράφορα τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, αυστηροποιούν τις διαδικασίες και δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο την ίδια την πρόσβαση στο άσυλο. Είναι ενδεικτική η πρόσφατη εγκύκλειος που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία όριζε ότι πρόσφυγες και μετανάστες έπρεπε να κάνουν αίτημα ασύλου στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σε νησιά και στον Εύρο, και όχι στα γραφεία ασύλου της ενδοχώρας, η οποία μπορεί να πάρθει και πίσω εσπευσμένα από το Υπουργείο, εντασσόταν όμως σε αυτή τη λογική. Έβαζε εμπόδια ακριβώς στο ίδιο το δικαίωμα στην αίτηση ασύλου και ανάγκαζε χιλιάδες ανθρώπους να μεταβούν στα νησιά και τον Εύρο για να καταθέσουν το αίτημά τους. Στην ίδια λογική εκδόθηκε το καλοκαίρι και αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε την κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα για αιτούντες άσυλο από Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Συρία, Σομαλία και από το Αφγανιστάν. Απόφαση που θεωρούσε ότι χιλιάδες ξεριζωμένοι μπορούν και πρέπει να επιστρέψουν στην Τουρκία, να ζήσουν και να ζητήσουν άσυλο εκεί. Πατούσε άλλωστε μεταξύ άλλων και στην κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπογράφηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2016. Και μετέτρεπε στην ουσία τους μετανάστες και πρόσφυγες σε πιόνι στα γεωπολιτικά παιχνίδια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ακόμα και οι ηλεκτρονικές επιδόσεις των αποφάσεων ασύλου, που ξεκίνησαν τις τελευταίες ημέρες και αποφασίστηκαν με αυτούς τους νόμους, πρόκειται για την ενημέρωση δηλαδή των αιτούντων για την απόφαση για το αίτημά τους μέσω email, εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για το γεγονός ότι τα προσωπικά τους δεδομένα κυκλοφορούν ελεύθερα στο ίντερνετ, όσο και το σοβαρό ενδεχόμενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην λάβουν καν πραγματικά γνώση για τις αποφάσεις για τα αιτήματά τους. Αυτόματα για τους αιτούντες των οποίων η αίτηση απορρίπτεται και δεν καταφέρουν να ενημερωθούν για την απόφασή τους, σημαίνει ότι χάνουν προθεσμίες για να προσφύγουν στο δεύτερο βαθμό, να προσφύγουν δηλαδή κατά της απορριπτικής απόφασης, και τελικά να μένουν χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, χωρίς ούτε καν να το γνωρίζουν. Την ίδια στιγμή, η δουλειά των εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου εντατικοποιείται συνεχώς, ως αποτέλεσμα και της υποστελέχωσης αλλά και της χειροτέρευσης του νομοθετικού πλαισίου για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ουσιαστικά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στα καθήκοντά μας και όπως το αρμόζει σε ξεριζωμένους ανθρώπους που βιώνουν ουσιαστικά μια τραγωδία. Μια τραγωδία που και εμείς την γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, όταν ακούμε τις συγκλονιστικές ιστορίες τους, τις κακουχίες που βίωναν στις χώρες τους και αυτές που βιώνουν και σήμερα στην Ελλάδα. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανήλικα παιδιά, που στις περισσότερες περιπτώσεις αναγκάστηκαν να αποχωριστούν βία τις οικογένειές τους, γυναίκες μόνες μωρομάνες. Άλλωστε, όπως συχνά λέμε και μεταξύ μας, κανείς από τους πρόσφυγες και μετανάστες δεν άφησε τη χώρα του για πλάκα και χωρίς λόγο. Πρόκειται για ανθρώπους ξεριζωμένους από τον πόλεμο και τη φτώχεια, όλα γέννημα τρέμα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Για όλα τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Ασύλου εκφράσαμε από την πρώτη στιγμή την αντίθεσή μας.
Δεν δεχόμαστε να χειροτερεύουν οι συνθήκες δουλειάς μας, ούτε συμφωνούμε με την πολιτική που χτυπάει τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, των ανθρώπων που κυριολεκτικά καλούμαστε να αποφασίσουμε για την ίδια τη ζωή και το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Αλεξανδρά τη Λάμπρου από το Σύλλογο Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών και δίνουμε τώρα το λόγο στον Γαβρίλιο Ανίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας, για να κλείσει το κομμάτι των παρεμβάσεων. Να χαιρετήσω και εγώ από την πλευρά μου και εκ μέρους των εργαζομένων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας την εκδήλωση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω και εγώ με την πείρα μας να φωτίσουμε λίγο και τις πλευρές της νόμιμης μετανάστευσης. Ξέρω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα το βάρος έπεσε κυρίως στο προσφυγικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υποθεί και το κομμάτι της νόμιμης μετανάστευσης. Αφορά περίπου 600.000 ανθρώπους που ζουν μαζί μας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον με τις οικογένειές τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν, ζουν, μεγαλώνουν, τα παιδιά μας πηγαίνουν μαζί στο σχολείο και είναι κάπως αόρατοι στη χώρα μας. Εμείς ως εργαζόμενοι αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα γιατί αναγκαζόμαστε να είμαστε μπροστά σε φαινόμενα καθυστερήσεων, ταλαιπωρίας των νόμιμων μεταναστών στη χώρα μας. Διαχρονικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Οι 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις που εξυπηρετούν στο σύνολο της χώρας τους αλλοδαπούς συμπολίτες μας βρίσκονται σε κακό χάλι. Αυτή τη στιγμή, όπως και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το 30% είναι συμβασιούχοι. Δώσαμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα το τελευταίο διάστημα και πετύχαμε να ανανεωθούν οι συμβάσεις 150 συναδέλφων μας στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης και από εδώ και πέρα η προσπάθειά μας είναι να μονιμοποιηθούν αυτοί οι συνάδελφοι που έχουν εμπειρία. Νομίζω ότι για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι αλλοδαποί στη χώρα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό. Εμείς είχαμε βάλει και ένα πανό τελευταία στην Πέτρου Ράλη που λέγαμε ότι υπηρεσίες χωρίς προσωπικό, αλλοδαποί χωρίς χαρτιά. Δυστυχώς η λέξη μονιμοποίηση και προσλήψεις για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση όπως και για την προηγούμενη είναι απαγορευμένες λέξεις. Πιστεύουμε ότι πρέπει να παλέψουμε για αυτό το ζήτημα γιατί η ποιότητα των υπηρεσιών δεν θα βελτιωθεί αν δεν υπάρχει προσωπικό. Τελευταία, όπως γνωρίζετε, από 16 Νοεμβρίου ξεκίνησε η προσπάθεια ηλεκτρονικής κατάθεσης ετοιμάτων στις υπηρεσίες μας. Είναι θετικό, πάντα η τεχνολογία και η πρόοδος είναι θετική, αλλά αυτό θα φέρει και εμείς έχουμε προβλέψει ότι θα φέρει την καταστροφή το επόμενο διάστημα, γιατί θα έχουμε συσσωρευμένες αιτήσεις ηλεκτρονικές πάρα πολλές που από πίσω δεν υπάρχει προσωπικό για να εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες. Οπότε θα ξαναρθούμε στο ίδιο σημείο που ήμασταν και στις αρχές του 2020. Ήμασταν η πρώτη ομοσπονδία το Μάρτιο του 2020 πριν ξεκινήσει η πανδημία που κάναμε απεργία για αυτόν τον λόγο, γιατί λόγω των καθυστερήσεων και της υποστελέχωσης το προηγούμενο διάστημα είχαμε φαινόμενα να συσσωρεύονται 500 και 1.000 άτομα έξω από τις υπηρεσίες μας και τότε ζητήσαμε και να ληφθούν μέτρα απαραίτητα για να μην μεταδίδεται η νόσος και ο κορονοϊός και να έχουμε όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται. Ήμασταν οι πρώτοι που ζητήσαμε και τότε μας λέγανε και ως τους τρελούς του χωριού. Γιατί υπάρχουν δύο κόσμοι. Από τη μία έχεις την Golden Visa και τους Κινέζους επενδυτές, τους Ρώσους επενδυτές και από την άλλη έχεις τη Μανολάδα και την άγρια εκμετάλλευση. Και λέμε και σαν εργαζόμενοι αυτό που λέμε είναι ότι είναι τρομερό το ότι ένας μετανάστης τον ακολουθεί η εκμετάλλευση από τη χώρα του που φεύγει λόγω εκμετάλλευση πολέμου και στην δικιά μας χώρα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα αυτό που πρέπει να μπει μπροστά είναι ο κοινός αγώνας μεταξύ εργαζομένων και μεταναστών και για δικαιώματα που πρέπει να έχουν και για συνθήκες που πρέπει να έχουν και για να μπορέσουμε μαζί να βελτιώσουμε τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής μας. Εμείς σαν Ομοσπονδία και σαν Σύλλογοι Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όλα τα προηγούμενα χρόνια πρωτοστατήσαμε στο ζήτημα της
προστασίας και της βελτίωσης των συνθήκων για τους αλλοδαπούς πολίτες, για τους μετανάστες της χώρας μας, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης με την επανέναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών μας και πιστεύουμε ότι είναι σε πολύ κακό χάλι και αυτό πρέπει να υποθεί. Τα κτηριακά, οι συνθήκες, οι υποδομές είναι απαράδεκτες. Είμαστε νομίζω η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη και πρέπει οι ευρωβουλευτές μας να το αναδείξουν αυτό το ζήτημα, νομίζω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας μιλάνε για πρόοδο, Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα, και ας έρθουν μια βόλτα να δουν τα κτίρια στα οποία λειτουργούν και εργάζονται και οι Έλληνες και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν και τους αλλοδαπούς. Είναι σε μια άθλια κατάσταση και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το φωτίσουμε, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Απ' τη μία έχουμε την ηλεκτρονική αίτηση και απ' την άλλη δεν υπάρχουν υπολογιστές, δεν υπάρχουν αξιόπιστες γραμμές μισθωμένες, το πληροφοριακό σύστημα πέφτει τρεις και λίγο, λειτουργούμε ακόμα με γραμμές ADSL στην Αθήνα, στην Αττική σήμερα. Εμείς στο σπίτι μας έχουμε 50 Mbps και ο εργαζόμενος καλείται να εξυπηρετήσει τον αλλοδαπό με γραμμές 5 και 6, οι οποίες ήταν πριν από 20 χρόνια. Με τα τόξα δηλαδή παλεύουμε για να λύσουμε προβλήματα. Σαν εργαζόμενοι και σαν Ομοσπονδία Διευθύνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχουμε πολλές φορές καταθέσει και προτάσεις και αιτήματα, έχουμε παλέψει για να βελτιώσουμε τις συνθήκες των αλλοδαπών στη χώρα μας. Μας θλίβει το γεγονός ότι συνεχίζεται η άγρια εκμετάλλευση του εργάτες γης σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική δεν έχουμε τέτοιο έντονα φαινόμενο, όμως υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε ότι ίσως είμαστε η μοναδική χώρα που νομιμοποιεί την προσωρινή απασχόληση παράτυπων, λέει, μεταναστών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό πουθενά σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και πρέπει αυτό να αλλάξει. Νομίζω η πρόταση που υπόθηκε για νομιμοποίηση τώρα όλων των αλλοδαπών είναι στη σωστή κατεύθυνση, να μειωθούν και τα παράβολα και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι πολύπλοκες. Μιλάμε ότι πρέπει να κάνεις μαθήματα υπολογιστών για να μπορέσεις να καταθέσεις. Ζητούν από αλλοδαπούς να κάνουν convert σε έγγραφα, να τα σηκώσουν στο σύστημα και τους βάζουν τόσα πολλά εμπόδια που στο τέλος αναγκάζονται να γίνονται θύματα και να εκβιάζονται είτε από λογιστές, είτε από άλλους ανθρώπους, από δικηγόρους και από διάφορα κυκλώματα, για να μπορέσουν να κάνουν την πολυπόθητη αίτηση και να έχουν νόμιμα χαρτιά στα χέρια τους. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μαζί με τους αλλοδαπούς, νόμιμους κατοίκους αυτής της χώρας. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν παράτυποι άνθρωποι. Αγωνιζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Είναι μεγάλη μας χαρά να δουλεύουμε στις υπηρεσίες μας. Είναι ένα περιβόλι κοινωνικό, πολιτισμικό, ιστορικό. Από την άλλη όμως υπάρχει και η αντίφαση της εκμετάλλευσης που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα στη χώρα μας και νομίζω ότι όλοι μαζί κάτι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.